σουλατσάριζε εδώ στο ξενοδοχείο δίνοντας εντολές τους ανθρώπους της νύχτας, τους νονούς της νύχτας, οι οποίοι σημειωτέων είναι ποινικοί. Αυτός λοιπόν ο Κύριος θες προχώρησε και κατέβεσε μήνυση στο αστυνομικό τμήμα για, λέτε, για παρεμπόδιση του συνεδρίου. Έχουν θράσους να μιλάνε αυτοί που διέλυσαν το συνεδρίο, αυτοί που δεν επέτρεψαν να γίνει συνεδρίο, και όχι μόνο αυτό, ζητούν, λέει, 100.000 ευρώ οι άκλοι. Αυτοί λοιπόν που διέλυσαν το συνέδριο, αυτοί που έχουν την ευθύνη για όλα όσα συνέβησαν εδώ, τολμούν να ζητούν και αποζημίωση. Αυτούς τους οποίους θα έπρεπε να έχει συλλάβει η αστυνομία, δηλαδή ποιους, τον Καραγεωργόπουλο, τον Βασιλόπουλο, τον Παραγόπουλο τον ίδιο, που τους έδωσαν και 30.000 ευρώ για να κάνουν συνέδριο, για να έρθουν εδώ να χαλάνε 10.000 την ημέρα οι καλοπληρωμένοι συνδικαλιστές, να προβοπίνουν, και έχουν το θράσος να μιλάνε και από πάνω και να ζητούν αποζημίωση 100.000 ευρώ. Αυτούς πρέπει να συλλάβει η αστυνομία. Αυτοί έχουν την ευθύνη για ό,τι έχει συμβεί εδώ. Και πρέπει να προβληματιστούν οι εργαζόμενοι. Καλά, είναι δυνατόν να έχουν πρόεδρο της Ομοσπονδίας έναν άνθρωπο, τον Καναγεωργόπουλο, ο οποίος έχει σχέσεις αίματος με τους ποινικούς της νύχτας? Τέτοιες είναι τι καταφέρουμε. Τέτοιο κίνημα θέλουν. Εμείς θέλουμε συνδικάτα δημοκρατικά, συνδικάτα που θα ανταλλάσσουν γνώμες, συνδικάτα που θα υπάρχουν αντιπαραθέσεις, συνδικάτα που θα υπάρχει η συλλογικότητα, η μαζικότητα. Θα αντιπαλεύουν σε αντιλαϊκές πολιτικές. Συνδικάτο με τον Καραγεωργόπουλο πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Τι ομοσπονδία είναι αυτή? Έχει τεράστιες ευθύνες και η κυβέρνηση, αλλά και οι αρχές που επιτρέπουν τον κύριο αυτόν που χθες σουλατσάριζε εδώ, έδινε εντολές από εδώ και από εκεί στους πράδους, που ήταν, λέει, από μια εταιρεία, ακούστε, διακίνησης κρίσεων. Και που το θράσος επίσης σε όλοι αυτοί. Αφού διέλυσαν το συνέδριο στο εργατικό κέντρο της Κάλλων, αφού έφεραν τα ΜΑΤ στην Κατερίνη, αφού έφεραν στους ασφαλίτες στη Θεσσαλονίκη και σε άλλα εργατικά κέντρα, έχουν το θράσος εδώ να μιλούν για τις δυνάμεις που παλεύουν κάθε μέρα ότι δεν έχουμε δημοκρατία. Τέτοια δημοκρατία με τους μπράβους, τέτοια δημοκρατία με τους εργοδότες, τέτοια δημοκρατία με νόπους, καραμπινάτους, τους τη χαρίζουμε. Να αναλογιστούν οι αντιπρόσωποι που είναι εδώ, όσοι καταλαβαίνουν, και είναι πολλοί αυτοί που καταλαβαίνουν, τι σώη ομοσπονδία είναι τούτη εδώ. Εργατικό κίνημα θέλουν να φτιάξουν τέτοιο, μακριά από εμάς και λάρια. Γι' αυτό λοιπόν έχουν τεράστιες ευθύνες. Εμείς θέλαμε να, και θέλουμε να γίνει συνέδριο, αλλά σε συνέδριο με όρους εργατικούς, πραγματικούς, και όχι με μπράβους, νονούς, εργοδότες και νόπους. Τέτοιο συνέδριο δεν θα το επιτρέψουμε. Και επειδή κοντά είναι η Καλαμάτα,
πήρα το μήνυμα τι θα γίνει και στην Καλαμάτα. Αν νομίζουν ότι θα ξεμπερδέψουν εύκολα το ταξικό εργατικό κίνημα και όποιον άλλον, γιατί υπάρχουν πολλοί τέτοιοι συνάδελφοι που μπορεί να μην έχουμε απόλυτη συμφωνία, αλλά καταλαβαίνουν ότι η πραγματική δύναμη που παλεύει μου δίνει μάχες κάθε μέρα. Είναι εδώ η δύναμη του πάνω. Σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε κλάδο. Και επειδή χθες προσπάθησαν να συμψηφίσουν τους τραμπούκους που έφεραν εδώ με τους συνδικαλιστές, τα συνδικάτα που είναι εδώ, αυτό έγραγαν στα πηγαδάκια εντός της αίθουσας, δεν περνάνε αυτά. Και εδώ είναι πραγματικά συνδικάτα σήμερα, πραγματικοί συνδικαλιστές, είναι εκλεγμένοι από κόσμο ζωντανό, μαχητικό, που ματώνουμε κάθε μέρα να πάρουμε μια αίτηση, να κάνουμε συνέλευση, να διοργανώσουμε τον αγώνα. Εμείς δεν κάνουμε στα γραφεία των εργοδοτών πολιτικές συμφωνίες και άλλου είδους συνταλλαγές. Αυτές κάνουν. Εμείς την μόνη συνταλλαγή που έχουμε και απολογιόμαστε είναι οι εργαζόμενοι στις γενικές συνελεύσεις, στα διοικητικά συμβούλια. Εκεί απολογιόμαστε εμείς και όχι στους εφοπλιστές, όχι στους τραπεζίτες, όχι στους μεγαλεμπόρους στο σούπερ μάρκετ. Εκεί απολογούνται αυτοί. Τραβήξουν τα αυτοί, γιατί δεν τα κατάφερα μέχρι σήμερα. Όσους λοιπόν και να φέρουν, να έχουμε το νου μας σε προβοκάτσι, μπορούν να στήσουν. Εμείς εδώ θα είμαστε, να κουβεντιάζουμε τους αντιπροσώπους, να τους εξηγούμε ποιες είναι οι θέσεις μας και ότι δεν μπορεί αυτός ο κύριος που λέγεται Καραγιωριόπουλος μαζί με τον συνάφη του, μαζί με τους μπράβους του, να κυκλοφορεί ελεύθερος. Δεν μπορεί. Λοιπόν, αυτά συνεχίζουμε, παραμένουμε εδώ. Και αυτό που λέει και ο ποιητής, σε τούτα εδώ τα μάρμαρα, κακιά σπουδιά, ούτε έπιασε, ούτε θα πιάσει, ούτε πρόκειται να πιάσει ποτέ.